τους ανθρώπους για να βγαίνουν μπροστά αυτοί. Πώς και δέχτηκες να πας στο Just Do Vas, που είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν, που ήξερες ότι μπορεί να στην πέσουν και να στυκώσουν τώρα ο Κορκολής, που μας το έπαιξε και ποιοτικός τώρα και μυστικάζεται με την Πρωτοψάλτη, θα πάει τώρα να κάνει τον κριτή σε reality. Λοιπόν, αυτά που λες ακριβώς. Τα σκέφτηκες και εσύ. Έτσι, όπως τα είπες. Μα όπως τα είπες. Λοιπόν, και άρχισα λοιπόν για τη ατόπου απαγωγής, έτσι. Να λέω, okay, πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο σκοπός Special Olympics. Έχεις γράψει τον ύμνο διεθνώς και όχι μόνο, και τώρα το καλοκαίρι του 11 που έχουμε την τιμή σαν χώρα να έχουμε τους αγώνες τους παγκόσμιους, είμαι στο team που έχω αναλάβει την τελετή έναρξης και λήξης. Μάλιστα. Δεύτερον, δεν θεώρησα ότι είναι reality. Βλέποντας του BBC την εκπομπή την αντίστοιχη, είδα ότι δεν είναι reality. Και μάλιστα είχα πει στις πρώτες κουβέντες που έκανα ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να λεγόμαστε κριτική επιτροπή, αλλά γνωμοδοτική παρέα. Θεωρώ ότι ήταν αξιοπρεπέστατο το όλο πράγμα. Όλα τα παιδιά ήταν μέσα στην καλή χαρά. Τώρα αν δημιουργήθηκαν δεξιά και αριστερά κάποιες συντριγκούλες και κάποια αυτά, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτά. Εμένα ο χαρακτήρας μου απέχει ούτως ή άλλως από όλο αυτού του είδους την ιστορία. Μη σας πω, μου έχει λείψει κιόλα. Σου έχει λείψει. Ναι, δηλαδή ξαφνικά οι Κυριακές μου άρχισαν και μου γινόντουσαν λιγάκι. Πώς το λένε, σχολική εκδρομή. Με όλο αυτό το γέλιο που γινόταν πριν. Έπεφτε πάρα πολύ γέλιο πριν. Δηλαδή μέσα στα παρασκήνια ήταν αδιανόητο αυτό που γινόταν. Θεωρείς ότι τώρα, μετά από αρκετά χρόνια πορείας, εάν όλα αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν τα χειριζόσουν τώρα, θα τα έχεις χειριστεί διαφορετικά? Όχι, δεν θα αλλάζα τίποτα. Δεν μ' αρέσει να γυρνάω, ας πούμε, το βιβλίο τις σελίδες πίσω και να έχω μία γόμα και να σβηνώ. Γιατί κάθε τι το οποίο έχει γίνει, είτε σωστό είτε λάθος οτιδήποτε, σε πάει ένα βήμα μπροστά, παιδιά. Δηλαδή, αυτό είναι η ζωή η ίδια. Το θέμα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Όχι απλώς να τα σβήνεις, να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να το ξανακάνεις. Εσύ έχεις κάνει λάθη, δηλαδή? Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, έχω κάνει λάθη στον ίδιο μου τον εαυτό. Έχεις αδικήσει τον εαυτό σου κάπου, τι εννοείς? Όχι, έχω αδικήσει τον εαυτό μου. Θεωρώ επαγγελματικά ότι... ή προσωπικά, περίμενε. Επαγγελματικά έχω κάνει λάθη τα οποία. Εντάξει. Θεωρώ, ας πούμε, ότι θα μπορούσα να έχω εκμεταλλευτεί καταστάσεις καλύτερα, εκμεταλλευτεί όχι οικονομικά, σε θέμα γνώσεων. Να έχω εκμεταλλευτεί πιο πολύ, αν θέλεις, τις γνώσεις των μεγάλων δασκάλων μου σε παραπάνω. Να μην βιάζομαι να βγω ακόμα πιο πολύ προς τα έξω. Γιατί το μπράβο μπορεί να είναι και βουβό. Και καμιά φορά το βουβό μπράβο, που σημαίνει συγκίνηση, είναι πολύ πιο όμορφο από το ηχηρό. Προσωπικά λάθη? Προσωπικά λάθη νομίζω όλοι μας έχουμε κάνει. Εντάξει. Πίσω δεν γυρνάμε. Σε όλη αυτή τη διαδρομή της ζωής σου, αυλή είχες ποτέ? Ένα από τα λάθη μου. Είχες αυλή, είχες καλοθελητές δηλαδή? Εγώ. Και φίλους. Και τι σου λέγανε? Ό,τι λένε οι αυλές συνήθως. Ό,τι λένε οι αυλές. Δηλαδή? Κοίταξε, σαν άνθρωπος είμαι αφελής. Είμαι πάρα πολύ αφελής. Καλοπροαίρετα. Είμαι καλοπροαίρετος. Βλέπω τον άλλον μου χαμογελάει και νομίζω ότι μου χαμογελάει όπως θα το χαμογελάσω κι εγώ. Αν δεν είναι έτσι. Δηλαδή από εκεί που είχα, ξέρω εγώ, τόσους φίλους, έχω φτάσει και στο σημείο να μετράω τους φίλους σε ένα χέρι. Τους πραγματικούς φίλους. Οι άλλοι γίνανε. Οι άλλοι γίνανε, εντάξει, από εδώ και από εκεί. Με αφορά. Δηλαδή όταν ήμουνα σε αυτό που έλεγε πριν, ότι αυτό όλη την γλαμουριά, την όλη αυτή η ιστορία, εκεί ήταν όλοι. Α, από δίπλα αυτό, όλοι. Παρές, εκείνο το άλλο. Μόλις τελείωσε αυτό και έφυγα, άρχισα τα άλλα μου, εντάξει, εξαφανίστηκαν και αυτοί. Έτσι, είναι δηλαδή... τελείως διαφορετικό
να δεις φίλους οι οποίοι δεν σε στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές από το να έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε εκμεταλλεύονται. Ναι, εγώ έχω νιώσει και τα δύο. Α, τέλειο. Έτσι, είναι... Σε έχουν εκμεταλλευτεί δηλαδή φίλους, ας πούμε. Βέβαια. Με ποιο τρόπο? Κάθε τρόπος και οικονομικά. Σου έχουν φάει λεφτά δηλαδή? Όχι φάει λεφτά, αλλά... Έχουν βγάλει λεφτά στην πλάτη σου. Και έχουν βγάλει στην πλάτη μου και αν θέλεις και... μου έχουν ζητήσει για θέματα βοήθειας και τα λοιπά. Εγώ ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος να ζητήσω πίσω από αυτά. Δηλαδή υπήρχε εκμετάλλευση και οικονομική. Αλλά αυτό είναι που σας λέω. Μαθαίνεις από αυτά τα πράγματα. Πόσο μοναξιά κρύβει τελικά όλος αυτός ο δρόμος ο Στέφανο Κορκολή? Η μοναξιά δεν με χαλάει. Δεν σε φοβίζει η μοναξιά? Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Η οικογένεια? Η οικογένεια, μια γροθιά. Η οικογένεια δική σου? Σαφώς και θέλω. Σαφώς και θέλω. Να θέλει και ο Θεούλης. Και δεν εξαρτάται μόνο από το να θέλω. Θα παντρευόσουν ξανά? Σε περίπτωση του αν υπήρχε ένα παιδί, ναι. Ναι, αλλά γιατί έχεις όμως παντρευτεί στο παρελθόν? Ναι, έχω παντρευτεί για να γίνει οικογένεια. Τώρα το ότι δεν έγινε, εντάξει, το πρώτο σήμα το ελευθερία. Συμβαίνει στο 50% συνήθως. Ναι. Θέλεις να κάνεις παιδιά, ρε παιδί? Ναι. Σαφέστατα. Και θα γίνουν πιανίστες? Κοίταξε να σου πω κάτι. Το τι θα γίνουν αυτό, ουδής ξέρει. Αλλά ό,τι και να γίνουν, εμένα με ενδιαφέρει να μεγαλώσουν κάτω από. Αν θέλεις μία ηρεμία, όσο μπορούν να είναι ακουμπλεξάριστα, να ακούν ωραίες μουσικές, όχι του μπαμπά, ενώ γενικά να ακούν ωραίες μουσικές. Θα μ' άρεσε να είναι και λίγο... Τζαζ λίγο. Τζαζ, ναι, να είναι μαγκάκια, ας πούμε. Mm. Θα μ' άρεσε. Και εγώ να κάθομαι να γράφω μουσική για κινηματογράφο. Αυτό θέλεις? Το όνειρο της ζωής μου είναι αυτό. Μουσική για κινηματογράφο. Mm. Κάνει διεθνή καριέρα. Γιατί πόσες συναυλίες κάνεις το χρόνο στο εξωτερικό, Στέφανε? Κοίταξε, δεν είναι το χρόνο, απλώς σε ανατακτά διαστήματα, δηλαδή 2 χρόνια. Σε ποιες χώρες? Από όλες. Από Βραζιλία, περιοδία, μέχρι Ιαπωνία. Τώρα που είπα και Ιαπωνία, τέλος πάντων. Ναι. Αμερική. Παντού. Να ρωτήσω κάτι για Eurovision. Ναι. Πρώτον, για το τραγούδι του Θεοχάρη. Του Θεοχάρη, ναι. Πώς το είδες όλο αυτό? Λοιπόν, ακούστε παιδιά πώς έγινε η ιστορία, λοιπόν, για να τα πούμε μια φορά όπως πρέπει και όπως είναι. Όντως με πήρε ο Ηλίας ο Ψινάκης και μου είπε, εγώ βεβαίως του είπα, θα είσαι, δηλαδή, τώρα τι μου λες. Ναι. Θα αστειεύεσαι. Επέμενε. Ακόμα μέσα στο τζαζ, το Θεοχάρης. Όχι. Είχε βγει, αλλά ήταν το τζαζ στην εξέλιξη. Ναι, είχε βγει. Ωραία. Θέλω να πω ότι με ψιλοέψησε με την έννοια την εξής, ότι έχοντας την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή έξω. Απ' την άλλη μεριά όμως, ο διαγωνισμός στη Γερμανία, ο Θεοχάρης γερμανόπεδο κατά κάποιο τρόπο. Θα μπορούσε δηλαδή να μιλήσει πάρα πολύ καλά στα γερμανικά. Στους Γερμανούς, ναι. Ένα μορφωμένο παιδί πάρα πολύ, ένα εξαιρετικό παιδί με απίστευτο background, ευγενέστατος κτλ. Με το look με. Λέω άντε να δούμε. Ναι. Στο άντε να δούμε, πριν καλά-καλά που λέει ο λόγος, προλάβω εγώ το αυτό, τον είχαν κόψει, λέει γιατί ήταν ηθοποιός. Δεν το είχες γράψει το κομμάτι? Όχι, είχα αρχίσει, όχι, υπήρχε το κομμάτι. Α, ναι. Υπήρχε το κομμάτι. Το κομμάτι, αλλά δεν είχε γίνει το κομμάτι στούντιο αυτό. Ενορχίστρωση και τα λοιπά, ρε παιδί. Όχι. Τι αλλά είχα σκεφτεί. Το κομμάτι τώρα. Ποιο? Το κομμάτι αυτό που σκέφτηκες. Θα το αφήσουμε έτσι να φύγει? Όχι, εγώ έχω πει και το έχω δηλώσει μάλιστα και μέσα στο Just the Two of Us, δηλαδή στα κάποιες ώρες που μιλούσα μετά. Ότι ο Θεοχάρης είναι, και όχι μόνο ο Θεοχάρης, και αρκετά παιδιά μέσα από τον Τζέσσε του, είναι στα άμεσα σχέδιά μου να συνεργαστώ. Πες μου, είναι και ο Δημήτρης. Ο Ουγγαρέζος, αυτό το έχω πει στο Δημήτρη. Θα δώσεις το κομμάτι στον Ουγγαρέζο, Στέφανε. Το είχα πει σε μια εκπομπή, αν θυμάστε, παιδιά. Θα θέλω και εγώ μετά. Θέλω και Γιώργο. Θα κάνουμε ντουέτο. Και τόσους, δηλαδή. Θα κάνουμε ντουέτο, Δημήτρης Γιώργος. Δεν θα δεχτεί να κάνεις το Δημήτρη και να μην κάνεις, θα λοιπόν,
Πραγματικά ο Θεοχάρης σίγουρα είναι μια περίπτωση που με εντριγκάρει να του γράψω. Αδικία για το Θεοχάρη. Το θεωρώ για ένα νέο παλικάρι ότι ναι, είναι λίγο άδικο, ας πούμε, με τη δικαιολογία τη συγκεκριμένη είναι άδικο. Δηλαδή. Το σεμπέικο που πάει, σ' αρέσει. Δεν το έχω ακούσει, παιδιά. Αλήθεια λες. Δεν είχα το χρόνο. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Από όλη αυτή την ιστορία, εξωτερικό, συναυλίες, διεθνή καριέρα, τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα, λεφτά έχεις βγάλει. Πώς γίνεται αυτό? Έβγαλα πολλά. Κοιτάξτε. Εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει και άνθρωπο που έχει κάνει συναυλίες. Δηλαδή, πώς αυτές, πώς πληρώνονται? Πληρώνεις ένα τη συναυλία ή πληρώνεις? Όχι. Με το μήνα δεν είναι πάντως. Πώς είναι? Λοιπόν, τα νούμερα τα οποία κάποτε παίζανε στην Ελλάδα στα νυχτερινά κέντρα ήταν όντως εντυπωσιακά. Εκεί έβγαλα λεφτά. Επειδή είμαι σκορποχέρης που δεν πάει όνος σας πόσο και δεν εννοώ... Πόσο χρόνια ήσουν, μωρέ, λίγα χρόνια. Ναι, απλώς εντάξει, θα μπορούσα να έχω μαζέψει, ξέρω εγώ, αλλά δεν είμαι του μαζεύω. Είσαι σπάταλος δηλαδή. Είμαι σπάταλος, αλλά όχι σπάταλος για τον εαυτό μου. Είμαι σπάταλος να κάνω δώρα, να βοηθάω κάποιους ανθρώπους. Ναι. Το καταλάβαμε. Ωραία, τι να κάνουμε λοιπόν. Εντάξει. Κάπου άξιζαν τον κόπο, κάπου δεν άξιζαν τον κόπο. Εν πάση περιπτώσει, τα ποσά του εξωτερικού, παιδιά, δεν είναι αυτά που νομίζουν ότι. Λες... Είναι μικρότερα, δηλαδή. Είναι ποσά λογικά. Πούμε τώρα τι κάνεις, βέβαια. Τώρα, αυτό έχει μεγάλη πλάκα. Έχω σκονάκι. Λοιπόν, στις 7 Απριλίου εδώ και όλο να πούμε ότι είμαστε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, βεβαίω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνω ένα ρεσιτάλ πιάνου. Τα special Olympics, βέβαια, που είπαμε. Το καλοκαίρι. Και πρέπει όλοι να στηρίξουμε, παιδιά. Υπάρχει ένα σχέδιο που λέγεται μουσική και ποιήση. Δηλαδή, το οποίο θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα από τη Μέγαρο Θεσσαλονίκη. Στο οποίο θα γίνονται επαγγελίες ποιημάτων. Και εγώ θα αυτοσχεδιάζω μουσική. Πάνω εκείνο, ναι. Δεν θα το έχεις προετοιμάσει δηλαδή? Όχι, δεν θέλω. Ωραία. Θέλω να δραματιστώ εκεί. Μία μίνι περιοδία το καλοκαίρι για τη λόγω και των αγώνων και τα λοιπά, με δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Χιλιά Διαμαντίστη Κιθάρα και τον Αλέξη Κώστα στα κρουστά και εγώ στο πιάνο. Συντή δικό σου τώρα θα έχουμε? Στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε να κάνω ένα δίσκο όπου να τραγουδάω τραγούδια που έχεις γράψει, που έχω γράψει για άλλους, με μια διαφορετική εντελώς ενορχίστρωση, πολύ ακουστικός δίσκος, δηλαδή ακουστικός να λέω χωρίς σύνθια, χωρίς ηλεκτρονικούς ήχους, χωρίς αυτά. Αυτό. Ο αλλά... Στέφανος τραγουδάει... Με πέσω να πας και βγάλουμε τίτλο. Κροκολί. Ωραία, μ' αρέσει. Ωραία, ο Στέφανος τραγουδάει κροκολί. Μπράβο, Φέη, ευχαριστώ. Ερμηνεύει, επιμένω. Ερμηνεύει, εντάξει. Η Μανολίδου είναι καλή μουσικός. Είναι πάρα πολύ καλή μουσικός. Αλήθεια. Γιατί πιστεύω έχουμε γνωρίσει ω τηλεοπτικό πρόσωπο, τη βρίζουν, την κάνουν, τη φτιάχνουν. Ω τηλεοπτικό πρόσωπο. Η μουσικός είναι καλή, γιατί δεν την έχουμε γνωρίσει, ρε παιδί. Πολλά χρόνια πριν είχαμε έναν μάνατζερ Αμερικανό, τον ίδιο, και την είχε φέρει την Ευγενία να τη γνωρίσω. Με την προοπτική μία συνεργασία σε εκείνη ως μαέστρο και εγώ σε όλη. Διότι μετά, εντάξει, εγώ χαθήκαμε και μετά επιστρέφοντας ανατακτά διαστήματα είδα ότι ξαφνικά είχε γίνει μία TV persona. Δεν κριτικάρω τι κάνει και τι. Ναι, αλλά ακολούθησε το ακριβώς αντίθετο από σένα. Δηλαδή, εσύ απαρνήθηκε στο εμπορικό για να πας στο. Ο καθένας, κοίταξε. Έχει ταλέντο όμως και γνώσεις, Ευγενία. Έχει. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω. Τηλεοπτικά σ' αρέσει? Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Πανέξυπνη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω παρακολουθήσει. Πραγματικά το λέω αυτό και δεν πάω να. Να φύγεις. Να φύγω. Δεν έχω παρακολουθήσει. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση.
Να ρωτήσω κάτι. Είσαι ερωτευμένος? Άστο για τώρα. Δεν θα σου πω. Δεν θα απαντήσεις? Δεν θα απαντήσω γιατί θέλω να βεβαιωθώ μέσα μου. Τον είχα δει με μια κοπέλα πάντως εγώ το καλοκαίρι. Είμαι ξαδέλφη μου. Δεν φαινόταν για ξαδέρφη σου. Αν δεν ξέρω αν είστε με την ίδια ή όχι, αλλά εγώ σε είχα δει στη Βουλιαγμένη για μπάνιο. Όπου εκείνη έκανε και εσύ δεν έκανε. Ναι. Εγώ βαριέμαι φρικτά να κάνω. Κολυμπάω. Και μου έκανε εντύπωση γιατί σε είδα, δεν με είδε, ναι. Δεν σου μίλησα γιατί δεν ήξερα. Γιατί, ναι. Πήγε σε μια γωνία πολύ διακριτικό. Όντω είδε τώρα, δεν το ξέρω που το λέω, δεν με πήρε καμπάρι. Πολύ διακριτικό. Η κοπέλα δίθηκε κανονικά με το μαγειό, έκανε μπάνιο ηλιοθεραπεία. Ο Στέφανο ούτε καν, δηλαδή μάζεψε έτσι το πουκάμισο, κάθισε ήρεμα σε μια καρέκλα για μια-δύο ώρε και μετά φύγαν μαζί. Okay. Αυτά τα κάρφωσα όλα. Εντάξει. Πώς να παραδέχεσαι, δεν στο αγαπεί. Κορκολίνια πάνε σε αυτό. Δεν την είπε. Περνάω μια φάση στη ζωή μου που πραγματικά είμαι πάρα πολύ ok έτσι όπως είμαι. Δηλαδή και μακάρι να παραμείνω. Τι σου εύχεσαι? Ξέρεις κάτι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν ήμουν μουσικός θα ήμουν καπετάνιος. Θα ήθελα να έχω στη ζωή μου ένα τριάρι με τεσσάρι. Ένα τριάρι με τεσσάρι. Ναι. Είναι το καλύτερο. Βοριαδάκι. Βοριαδάκι. Ναι. Καλύτερο από τον Είναι πολύ ωραίο αυτό για το, σου, ξέρει, για το πανί. Μια χαρά. Του το ευχόμαστε. Μπράβο. Άφωνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα.